Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είμαι ο Αντώνης Τελόπουλος. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή επί του θέματος, πέμπτη βράδυ στη Δέλτα Τηλεόραση. Όπως ήδη θα έχετε καταλάβει, η εκπομπή μας σήμερα βρίσκεται εκτός των στούντιο της Δέλτα Τηλεόρασης, καθώς έχουμε έτσι την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα, στο πλαίσιο της επίσκεψής του, της περιοδίας του στον Εύρο. Κύριε Γενικέ, καλησπέρα. Ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλησπέρα σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Πρώτο σταθμό, όπως είδαμε, της χθεσινής σας περιοδίας ήταν το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Νομίζω ότι στην υγειονομική κρίση που ζούμε όλοι, το Εθνικό Σύστημα Υγείας φαίνεται να προτάσσεται από όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Αν και είδαμε όμως την πρώτη φάση της υγειονομικής κρίσης, τα ιδεολογήματα να γκρεμίζονται. Δηλαδή, θέλω να πω ότι όλοι ομνιούν στο γεγονός ότι το δημόσιο εθνικό σύστημα υγείας μπορεί να αντιμετωπίσει μια πανδημία. Φαίνεται να γίνεται ένα βήμα πίσω και να έχει ξεκινήσει μια συζήτηση του κατά πόσον μια μόνιμη ενίσχυση του συστήματος υγείας είναι εφικτή. Εσείς επιμένετε σε αυτό, επιμείνατε και το πρωί στην Αλεξανδρούπολη. Επιμένετε όμως και στο γεγονός ότι πρέπει και ο ιδιωτικός τομέας να μπει στην μάχη του κορονοϊού. Αν και είδα σήμερα ότι δεν ψηφίσατε μια τροπολογία η οποία αφορά την αμοιβή της επίταξης των ιδιωτικών κλινικών. Αυτά τα δύο μπορούν να συμβαδίσουν. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που έχει καταρρεύσει όλο αυτό το χρόνο με την πανδημία είναι η θεωρία και το εφιολόγημα ότι δήθεν μπορεί να συνυπάρξει αρμονικά ο δημόσιος με τον ιδιωτικό τομέα υγείας. Αυτό έχει καταρρεύσει πλήρως. Γιατί πάντα σε ένα τέτοιο σύστημα ο ιδιωτικός τομέας υγείας είναι αυτός που τραβάει γενικότερα, η κερδοφορία δηλαδή των λίγων, το πολύ χρήμα που πέφτει εκεί, και βεβαίως έτσι σιγά σιγά χάνεται ο δημόσιος χαρακτήρας της υγείας. Για παράδειγμα, είναι χαρακτηριστικό το ζήτημα που βιώνουμε αυτές τις μέρες στην Αττική κυρίως, που έχει οξυνθεί η κατάσταση, αλλά και σε άλλες περιοχές και στη Θεσσαλονίκη κλπ. Δεν είναι μόνο στην Αθήνα δηλαδή, όπου μια σειρά νοσοκομεία δημόσια έχουν σταματήσει κλινικές επεμβάσεις παρακολούθηση ασθενών τους για πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, δεν είναι μόνο ο κορονοϊός, και έχουν γίνει νοσοκομεία μιας νόσου και στέλνουν τους ασθενείς για σοβαρά προβλήματα υγείας στον ιδιωτικό τομέα της υγείας. Έλεγα χαρακτηριστικά, για παράδειγμα, αυτό το παράδειγμα της θρομβόλησης που στην Αττική είναι ο ερυθρός μόνο και έχει σταματήσει τώρα να λειτουργεί η θρομβόληση, με αποτέλεσμα να στέλνονται οι ασθενείς, με το αζημίωτο φυσικά για τον ιδιωτικό τομέα, να πληρώνει ο άρρωστος ακριβά το Μετροπόλιταν. Γιατί είναι αυτό που έχει αυτή τη θρομβόληση που μπορεί να την κάνει. Το ίδιο είναι και σε μια σειρά άλλες ασθένειες. Άρα λοιπόν είναι αστείο να μιλάμε σήμερα ότι ο ιδιωτικός τομέας υγείας μπορεί να συνυπάρξει με τον δημόσιο. Ο δημόσιος τομέας υγείας είναι αυτός που αποκλειστικά και μόνο πρέπει να ενισχυθεί. Και εμείς λέμε από την αρχή, έχει μαλλιάσει κυριολεκτικά η γλώσσα μας, στην κυβέρνηση να πάρει μέτρα πριν είναι αργά, γιατί ήδη βιώνουμε κατάρρευση του δημόσιου τομέα υγείας, βιώνουμε τραγικές στιγμές, ελπίζουμε να σταματήσει αυτή η κατάσταση και να μην πάμε χειρότερα. Έτσι λοιπόν πρέπει να επιταχθεί τώρα, έστω τώρα, έστω και αργά, ο ιδιωτικός τομέας υγείας, να βρεθεί προσωπικό, να βρεθούν υποδομές, να βρεθούν κλίνες, να βρεθούν μεθ, και αυτό να γίνει όχι με το αζημίωτο για τους μεγαλοκλινικάρχες, οι οποίοι έχουν θησαυρίσει μέσα σε αυτή με το θάνατο των συνανθρώπων μας μέσα σε αυτή την πανδημία και την τραγική κατάσταση, έχουν θησαυρίσει και συνεχίζουν να θησαυρίζουν, να γίνει χωρίς αποζημίωση. Διότι εδώ πρέπει να γίνει, να πάρεις έκτακτα μέτρα. Δεν μπορεί να λες έχω πόλεμο και να μην παίρνεις τέτοια μέτρα πολεμικά απέναντι σε μια τέτοια κατάσταση. Άρα λοιπόν αυτό είναι καθαρό. Αυτό που επήγε εμείς, για να συνοψίσω, και το είπαμε σήμερα και στους γιατρούς και στο σωματείο των εργαζόμενων του νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης, είναι ότι πρέπει να επιταχθεί ο δημόσιος τομέας υγείας, θα πρέπει να βρεθούν
γιατροί, θα πρέπει να προσληφθούν γιατροί και νοσηλευτές με μόνιμη και σταθερή θέση εργασίας, διότι έτσι δεν ευρίσκονται αρκετοί γιατροί, αρκετοί νοσηλευτές, δεν βρίσκονται ειδικότητες. Όταν του λες του άλλου να φύγει από την Θεσσαλονίκη και να έρθει στην Αλεξανδρούπολη, επειδή έχει μια ειδικότητα που τη χρειάζεται εδώ το νοσοκομείο και λείπει, πρέπει να το εξασφαλίσεις ότι κάπως θα έχει μια σταθερότητα στη δουλειά του. Δεν μπορεί να το φέρεις εδώ μια σύμβαση ενός χρόνου, έχει οικογένεια. Αφήνει άλλη δουλειά στη Θεσσαλονίκη, που έχει και μεγαλύτερο πεδίο εναλλακτικό να βρει, που έχει γνωριμίες. Τις παρατάει αυτές, τις φέρνει για 1-2 χρόνια εδώ και μετά του λες πήγαινε σπίτι σου. Άρα εσείς μιλάτε για ένα ολιστικότερο πρόγραμμα ενίσχυσης υγείας, γιατί ξέρετε ο αντίλογος είναι ότι τώρα έχουμε κάποιες ειδικές συνθήκες βάσει της πανδημίας, οπότε αν προχωρήσουμε σε μια ενίσχυση του ΕΣΥ σε 5 ή σε 10 χρόνια, ακριβώς αυτές οι θέσεις μπορεί να μην είναι τόσο βιώσιμες, ακριβώς γιατί θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε κάτι άλλο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Υπάρχουν τόσο μεγάλες ανάγκες. Οι ανάγκες, για παράδειγμα, σε γιατρούς και σε νοσηλευτές, οι χιλιάδες ανάγκες, οι σύλλογοι των γιατρών και των νοσηλευτών το λέγαν πριν την πανδημία. Το λέγαν διότι δεν μπορούσαν να καλυφθούν οι ανάγκες σε γιατρούς, σε νοσηλευτές, σε προσωπικό από τη δημόσια υγεία για συνθήκες κανονικές, όχι για συνθήκες πανδημίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν τώρα, και μη θεωρούμε τώρα, όλη η επιστημονική κοινότητα, δεν έχουμε τελειώσει με τις πανδημίες. Μπροστά μας είναι. Έρχονται και επανέρχονται. Έτσι γίνεται σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας. Άμα κοιτάξει κανείς τα ιστορικά βιβλία, θα δει ότι υπήρχαν και τον προηγούμενο αιώνα πάρα πολλές τέτοιες καταστάσεις. Λοιπόν, άρα αυτό το ζήτημα είναι που πρέπει άμεσα να επιληφθεί το εργατικό λαϊκό κίνημα πρώτα απ' όλα και να παλέψει με σταθερότητα σε αυτή την κατεύθυνση. Χωρίς σχέδιο τέτοιο, χωρίς δημόσιο σύστημα υγείας, όλη αυτή η κατάσταση θα έρχεται και θα επανέρχεται, θα θρυνούμε συνανθρώπους μας και θα έχουμε σοβαρά προβλήματα για τα επόμενα χρόνια. Σκεφτείτε μόνο, ακόμα και όταν τελειώσει ο κορονοϊός και γίνει ο μαζικός εμβολιασμός, που και αυτός καθυστερεί, σε συνέχεια ποιους νεκρούς θα μετράμε. Διότι το ότι ένα χρόνο τώρα πήγε πίσω η πρόληψη, η περίθαλψη, χειρουργία, μια σειρά θεραπείες για ογκολογικούς ασθενείς και για μια σειρά, μην τους αναφέρω τώρα, με σοβαρές παθήσεις που έχουν συνάνθρωποι μας και έχουν καθυστερήσει, και αυτά θα τα πληρώσουν οι άνθρωποι. Θα τα πληρώσει η κοινωνία τα επόμενα χρόνια. Τότε δεν θα τους μετράμε, δεν θα βγαίνουν οι λοιμοξιολόγοι κάθε μέρα όπως τώρα, αλλά θα τους έχουν ξεχάσει. Αλλά οι οικογένειες θα θρυνούν τους ανθρώπους τους. Ξέρετε, η μία διάσταση της υγειονομικής κρίσης είναι αυτό που περιγράψαμε, η πίεση στο ΕΣΥ. Η άλλη διάσταση είναι ο τρόπος ο οποίος η κοινωνία ζει όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, βλέπουμε να έχουμε συνεχώς μια κλιμακούμενη αύξηση περιορισμού των δικαιωμάτων. Βλέπουμε να υπάρχει περιορισμός βασικών λειτουργιών που όλα αυτά τα χρόνια τα θεωρούσαμε ως αυτονόητα. Θα περίμενε κανείς πως ένα κόμμα που απευθύνεται κυρίως έτσι στα βαθιά λαϊκά στρώματα της κοινωνίας θα ήταν ένα κόμμα το οποίο θα μπορούσε να μπει ως μπροστάρης ενός νέου ευρύτερου λαϊκού κινήματος με πιο μαζικά έτσι χαρακτηριστικά που θα έχουν άμεση σχέση και άμεση σύνδεση με αυτό που ζούμε σήμερα. Σε αυτή τη φάση αυτό δεν φαίνεται να συμβαίνει. Θεωρείτε... Από πού το βγάζετε αυτό? Αν δεν ήταν το ΚΚΕ, αν δεν ήταν το ΚΚΕ, οι οργανώσεις του, τα μέλη του, οι φίλοι του κόμματος στους δρόμους με τα θέματα της καταστολής, του αυταρχισμού, όλο αυτό το διάστημα, δεν θα γινόντουσαν αυτές οι κινητοποιήσεις. Γι' αυτό και η μανία της κυβέρνησης απέναντι στο ΚΚΕ. Το ΚΚΕ ήταν αυτό που πρωτοστάτησε και ήταν το πρώτο κόμμα που μέσα σε συνθήκες πανδημίας ύψωσε το σύνθημα από πέρσι ακόμα, τέτοιον καιρό, στις 7 του Απρίλη που έγινε η πρώτη κινητοποίηση μέσα στις συνθήκες καραντίνας των υγειονομικών, και από εκεί ακολούθησαν, τηρώντας βέβαια και τα υγειονομικά μέτρα, που είναι το μόνο κόμμα που το κάνει εδώ που τα λέμε, και οι κομμουνιστές που δουλεύουν μέσα στους μαζικούς φορείς στα σωματεία το τηρούν με ευλάβεια αυτά τα υγειονομικά πρωτόκολλα που λένε οι γιατροί. Πράγματι και σήμερα αλλά, το ίδιο συνέβη. Βεβαίως, αλλά ο κόσμος είναι στους δρόμους.
Μπορεί να φοράμε τις μάσκες, αλλά είπαμε δεν έχουμε. Το θέμα είναι δεν φημώνεται η φωνή μας. Θεωρείτε... Και αυτό το έκανε το ΚΚΕ όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Να σας θυμίσω την Πορτομαγιά, να σας θυμίσω τις κινητοποίησεις των υγειονομικών, να σας θυμίσω τις μεγάλες εργατικές κινητοποίησεις και τις απεργίες των εργαζομένων, να σας θυμίσω τις μαθητικές κινητοποίησεις που πρωτοστάτησε η ΕΚΝΕ, να σας θυμίσω τις φοιτητικές κινητοποίησεις, να σας θυμίσω το Πολυτεχνείο, να σας θυμίσω μια σειρά δραστηριότητες που γίνονται στις γειτονιές από συλλόγους τοπικούς και το ΚΚΕ είναι εκεί παρόν. Το θέμα είναι αν δημιούργησε ένα μαζικό κοινωνικό αίτημα όλη αυτή η δράση. Και το δεύτερο είναι αν θεωρείτε ότι πρέπει να αναπροσαρμόσετε και λίγο την ρητορική σας και στους ανθρώπους, ίσως τους νέους που βιώνουν πρώτη φορά αυτή, αν τώρα θα τη χαρακτηρίσω, και τη βία που νιώθουν από την κατάσταση που πιέζει. Αν πρέπει να αναπροσαρμόσετε τη ρητορική σας για να μπορέσετε έτσι να δώσετε ακόμη και πιο μαζικά ζητήματα. Ξέρετε γιατί γελάω, γιατί είναι το μόνο που δεν μας λένε πλέον. Αυτό το λέγανε πριν μερικά χρόνια για το ΚΚΕ, αλλά πλέον δεν το λένε. Ιδιαίτερα άμα είδατε την προθεσινή συζήτηση στη Βουλή. Γιατί θεωρείτε ότι το λένε πια? Στη Βουλή δεν θα πω το λένε, γιατί η ρητορική του ΚΚΕ είναι προσαρμοσμένη και στη νεολαία και στη σύγχρονη κοινωνία και στα σύγχρονα προβλήματα και στα σύγχρονα αιτήματα. Αυτά είναι τα ζητήματα. Δηλαδή όταν λένε τα παιδιά μας να ανοίξουν οι σχολές μας και δεν μπορεί να παίζουμε το κλείσε άνοιξε, όταν βλέπουμε τα πανεπιστήμια για παράδειγμα ένα χρόνο τώρα να είναι κλειστά και οι νεολαίοι της ΚΝΕ κάνουν διαζώσεις μαθήματα στα αμφιθέατρα, τώρα, σήμερα που μιλάμε. Σήμερα που μιλάμε έγινε στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, κινητοποίηση των φοιτητών και κάναν μάθημα, κρατώντας τις αποστάσεις μέσα στο αμφιθέατρο, με τους καθηγητές τους κλπ. Ανοίξαν τα πανεπιστήμια. Αυτό είναι αγώνας. Και μετά πήγαν και διαδήλωση έξω από το Υπουργείο Παιδείας. Και κάναν τόσες κινητοποίησεις. Και βεβαίως αυτά τα ζητήματα είναι που τα προβάλλει το ΚΚΕ, τα προβάλλουν οι κομμουνιστές και έχουν απήχηση στην κοινωνία. Τώρα πώς συνειδητοποιούνται αυτά από όλη την κοινωνία δεν ξέρω, αλλά το ζήτημα δεν είναι... Δεν απασχολεί, ότι... σαν Κεντρική Επιτροπή εννοώ. Βεβαίως μας απασχολεί, πάμε για συνέδριο και υπάρχει ένα πλούσιο υλικό, δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας. Φαντάζομαι ότι και η κομματική οργάνωση του Εύρω έχει κάνει εδώ κινητοποίηση, σας έχει δώσει και τα υλικά. Είναι τρία κείμενα, είναι τρία κείμενα που αναφέρονται και στο μαζικό κίνημα, που αναφέρονται στις σύγχρονες συνθήκες, αναφέρονται στους ανθρώπους που έχουν συσπηρωθεί όλα αυτά τα χρόνια γύρω από το ΚΚΕ και βεβαίως πάμε μαζί τους και παλεύουμε δυναμικά. Στις κοινωνικές συμμαχίες, γιατί θέλω να σταθώ και στην τελευταία σας φράση, όπως κλείσατε την ομιλία σας, που να πούμε εδώ ότι οι τηλεθεατές ΔΕΛΤΑ τηλεόραση έχουν ευκαιρία να την ακούσουν ολόκληρη μετά το πέρας της συνέντευξης. Όπως είδαμε πριν μερικούς μήνες, όταν υπήρξε με αφορμή το Πολυτεχνείο αυτή η πρωτοφανής απαγόρευση συναθρήσεων, χαιρετίστηκε έτσι από την πλευρά των προοδευτικών δυνάμεων της ευρύτερης αριστεράς μια πρωτοβουλία που πάρθηκε για κοινή, ας πούμε, συστράτευση πάνω σε αυτό το αίτημα. Θεωρείτε ότι αυτό μπορεί να είναι η απαρχή περισσότερων κοινωνικών έτσι, συμμαχιών και με άλλους χώρους που δεν δέχεστε εσείς ότι έχετε ίσως και κάποια ιδεολογική συγγένεια, τέλος πάντων τους χώρους που και αυτοί ήδη αυτοπροσδιορίζονται ως την αριστερά. Θεωρείτε πως θα μπορούσατε να πάρετε τέτοιες πρωτοβουλίες, ειδικότερα όταν βαθαίνει η κρίση υγειονομική? Μα παίρνουμε τέτοιες πρωτοβουλίες. Μάλιστα, αν έχετε ή αν έχετε ακούσει την άποψη του ΚΚΕ, εμείς λέμε, διαφωνώντας και με τον τρόπο της ερώτησής σας, προσωπικά εγώ διαφωνώ, έχετε δικαίωμα φυσικά να την κάνετε, αλλά απευθυνόμενος στους τηλεθεατές θέλω να πω ότι πρέπει να φύγουμε από χαρακτηρισμούς του παρελθόντος. Για μας εργάτης, αγρότης, αυτοαπασχολούμενος, νέος άνθρωπος, λαϊκή οικογένεια δεν είναι αριστερή, δεξιά, κέντρο, δεν ξέρω τι. Αυτά είναι λίγο πολύ άκρα σχηματικά, για να είναι, μπορούμε να συνεννοούμε. Όχι, δεν χρειάζονται αυτά τα σχήματα. Στον αγώνα και στην κοινωνία θα πρέπει να παλεύουμε με βάση τα ταξικά μας συμφέροντα. Ο εργάτης δεν έχει καμιά σχέση με το μεγάλο κεφάλαιο. Δεν έχει καμιά σχέση με τους μονοπωλιακούς κολοσσούς που ηγούνται στον κόσμο σήμερα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που μας έχουν βάλει οι κυβερνήσεις στη χώρα μας και το λαό μας, στο ΝΑΤΟ και σε μια σειρά άλλες τέτοιους οργανισμούς. Άρα λοιπόν τα δικά του συμφέροντα πρέπει να σκεφτεί ο εργάτης,
ο εργαζόμενος, ο υπάλληλος, ο επιστήμονας, ο νέος, ο μαθητής, ο φοιτητής, η γυναίκα, ο επαγγελματίας εδώ της πόλης, ο μικροεπιχειρηματίας και ο αγρότης του χωριού. Αυτά πρέπει να σκεφτούν και πρέπει να ενωθούν γύρω από στόχους, γύρω από αιτήματα που θα ανοίγουν το δρόμο για μια άλλη κοινωνία, για μια νέα κοινωνική οργάνωση, όπου θα υπάρχει κεντρικό σχέδιο για την οικονομία, για τις υπηρεσίες, που να ωφελεί τον εργαζόμενο άνθρωπο, το λαό, και βεβαίως αυτό το σχέδιο να εδράζεται και με τα εργαλεία που πρέπει να έχει στα χέρια της αυτή η κοινωνία και αυτή η εξουσία, αν την πάρουν οι εργαζόμενοι. Δηλαδή να είναι κοινωνική ιδιοκτησία και όχι να είναι ιδιοκτησία 5 λαμόγιων ή 5 ανθρώπων που θησαυρίζουν από τον ιδρώτα και από το αίμα του λαού που παράγει αυτό το πλούτο της χώρας μας. Άρα θεωρείτε ότι από αυτή την υγειονομική κρίση μπορεί να βγούμε και πιο όρημοι όσον αφορά την ταξική μας συνείδηση, ενώ η κοινωνία? Μα ήδη έχουμε βγει πιο όρημοι, πιστεύω. Και πολιτικά και ιδεολογικά, αλλά κυρίως ως άνθρωποι στον αγώνα. Και σε αυτό συμβάλλει αποφασιστικά το ΚΚΕ. Για μας είναι τίτλος τιμής, να σας πω έτσι, ακόμα κι αν ο άλλος δεν έχει φτάσει να ταυτιστεί σε όλα τα ζητήματα μαζί μας ή αν ακόμα δεν έχει αποφασίσει να μας ψηφίσει, το ότι μας λέει ότι σας εμπιστεύομαι, είστε δύναμη που χρειάζεται στην ελληνική κοινωνία, που πρέπει να αναπτυχθείτε ακόμα περισσότερο, που σας θέλουμε δίπλα μας να μας βοηθήσετε και θα έρθει η στιγμή που πιο ενεργητικά θα συμπαραταχθώ μαζί σας. Εμείς αυτό του λέμε. Μην αναθέτεις σε κανέναν πολιτευτή, σε κανένα βουλευτή, σε κανένα πολιτικό κόμμα να το στείλει στη Βουλή για να σε εκπροσωπήσει δήθεν. Εσύ πρέπει να παλέψεις και εσύ πρέπει να πάρεις στα χέρια την τύχη σου. Και εκεί βεβαίως πρέπει μετά να επιλέξεις, να δεις με ποιους πρέπει να πας και ποιους πρέπει να αφήσεις. Και αυτό το βήμα πιστεύουμε ότι μπορεί να το κάνει ο ελληνικός λαός. Αν δεν το κάνει σήμερα, θα το κάνει οπωσδήποτε αύριο. Αναφερθήκατε. Σας ευχαριστώ για τη συνέντευξη. Μια ακόμη ερώτηση. Επειδή μου είπατε ότι τελειώνουμε. Έχω την αίσθηση ότι έχουμε 5 λεπτά ακόμη. Νομίζω θα είναι χρήσιμο, γιατί αναφερθήκατε στο ΝΑΤΟ και στην ομιλία σας πολύ συχνά και το τι συμβαίνει στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Και εσείς τα γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα παλαιότερα χρόνια το αίσθημα του αντιμερικανισμού στην ελληνική κοινωνία ήταν πολύ ισχυρό. Τουλάχιστον στην περιοχή μας αυτό φαίνεται να φθήνει. Άρα θεωρείτε ότι... Δηλαδή όταν λέτε να φθήνει, τι εννοείτε? Θεωρώ ότι... Δηλαδή θεωρεί ο κόσμος ότι είναι πολύ καλοί οι Αμερικάνοι? Θεωρεί ο κόσμος σίγουρα... Θεωρεί ότι ο Τραμπ, ας πούμε, που ήταν μέχρι προχθές, όχι, ή τώρα ο Biden, δεν θα κάνει πολέμους, δεν θα στείλει στρατεύματα? Μπορεί να μην το θεωρεί αυτό, αλλά δεν βλέπουμε μια μαζί. Θεωρεί, για παράδειγμα, ότι θα ζητήσει συγγνώμη για την Κύπρο? Όχι. Όχι, απαντώ κατευθείαν σε εσάς. Απαντώ ρωτώντας. Ναι, αλλά θα ζητήσει συγγνώμη για την Κύπρο, να μην μου απαντήσετε εσείς, εγώ απαντώ τώρα. Ναι, ωραία. Αν καταλαβαίνετε. Ωραία, αλλά... Οι τηλεθετές φαντάζομαι να καταλαβαίνουν ότι απαντώ. Απαντώ. Μπορεί να είναι ρητορικά τα ερωτήματα, αλλά είναι ουσιαστικά. Απλά ήθελα να ακούσετε και το δεύτερο σκέλος ερώτησης μου γι' αυτό. Ναι, λέω για τους Αμερικάνους. Για παράδειγμα αυτό, λέτε φθήνει ο αντιαμερικανισμός. Δηλαδή ο ελληνικός λαός θεωρεί ότι οι Αμερικάνοι είναι στο πλευρό του, το ΝΑΤΟ είναι στο πλευρό του, ότι θα μας βοηθήσουν με το να έχουμε βάση της Σούδας, ότι θα μας βοηθήσει να έχουμε βάση ελικοπτέρων εδώ, ότι θα μας βοηθήσει αύριο όταν συγκρουστούν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με τον Πούτιν της Ρωσίας ή με την Κίνα, αν μας έρθουν εδώ βαλιστικοί πύραυλοι από τη Ρωσία. Για παράδειγμα, επειδή θα είναι εδώ στρατοπεδευμένοι Αμερικάνοι. Αυτό θεωρεί ο ελληνικός λαός, δεν νομίζω. Όχι, αλλά του έχουν δώσει μια ψευδεπίγραφη, θα την πείτε εσείς, θα συμφωνήσω κι εγώ. Αίσθηση πως μέσα από εδώ, μέσα δηλαδή από αυτό που πάει να γίνει στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, θα έρθει και κάποια ανάπτυξη. Αυτό εννοώ ότι φθήνει ο αντιμερικανισμός, βάζοντας στο μυαλό του κόσμου ότι μέσα από αυτό θα υπάρξει είναι ανάπτυξη. Είναι σαν αυτό στις ελληνικές ταινίες. Ποιο επιχείρημα δίνουμε εμείς? Είναι αυτό σαν τις ελληνικές ταινίες, τις ωραίες παλιές, κορίτσια ο στόλος. Δηλαδή, αν θα έρθει το ναυτάκι το Αμερικάνος εδώ να φάει κανένα σουβλάκι στην παραλία της Αλεξανδρούπολης, θα είναι ανάπτυξη αυτό? Όχι, κύριε. Όχι, κύριε. Και δεν πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός τρώει κουτόχορτο. Τα έχει ζήσει αυτά. Η ανάπτυξη έρχεται όταν αναπτύσσεις τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας σου. Όταν αναπτύσσεις την αγροτική παραγωγή, όταν αναπτύσσεις τη βιομηχανία, τον τεράστιο ρηκτό πλούτο, και όταν τον έχεις εσύ και δεν τον πουλάς στα μονοπόλια, δεν δίνεις τις ανεμογεννήτριες δηλαδή σε κάποιους μονοπωλιακούς ομίλους. Πρέπει να τελειώσει αυτό το παραμύθι
των παραγωγικών δυνατοτήτων που μπορεί να τα κάνει μόνο κάποιος ιδιώτης. Εδώ θέλει κεντρικό σχέδιο, γιατί ο ιδιώτης είναι για να φάει, είναι για να ξεζουμίσει τον εργαζόμενο, είναι για να ξεζουμίσει τον τόπο και βεβαίως μετά να πάρει τα ωραία του κεφάλαια και τα λεφτά του και να τα πάει να τα επενδύσει στην Τουρκία, στη Βουλγαρία, σε άλλες χώρες, οπουδήποτε στον κόσμο. Διότι το κεφάλαιο είναι αυτό που δεν έχει πατρίδα. Κύριε Γενικέ, θα σας ευχαριστήσω για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά. Και εσείς. Καλώς σας βράδυ. Ευχαριστώ.